Γράφει, όχι, γράφει. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισέντες αυτών. Όσοι εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν. Ως τίκεται καιρός από προσώπου βερός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου Θεού. Οι δε δίκαιοι επρανθίσονται. Συγχώρεσέ μας Κύριε που νομίζουμε ότι είμαστε δίκαιοι. Του Κυρίου δε ήθαμε. Αδέρφια μου, ευχαριστώ που τιμήσετε την αναξιότητά μου και ήρθατε εδώ στην έρημο και θεωρώ ιεράν υποχρέωση να σας πω ελέω Θεού λίγα λόγια ψυχοφελή για τη δόξα του Θεού και για τη σωτηρία των αμαρτωλών ψυχών ημών. Δεν θα σας πω πράγματα που συνήθως τα ξέρετε και τα ακούτε, αλλά θα σας πω πέραν τούτων και μερικά άλλα πράγματα τα οποία λίγοι τα γνωρίζουν. Παραδείγματος χάρη, ζούμε στα έσχατα χρόνια και άλλοι περιμένουν ότι έρχονται χρόνια για να τρώνε με τα χρυσά κουτάλια. Αναλαμπές και τέτοια άλλα πράγματα. Όμως, η αγάπη του Θεού για το πλάσμα του τον άνθρωπο έχει αποκαλύψει στους δούλους αυτού πότε θα γίνει η Δευτέρα Τρισέμπτωξη παρουσία του. Μόνο την ημέρα και την ώρα δεν έχει αποκαλύψει. Την εποχή την έχει αποκαλύψει. Και όχι μόνο με την Καινή Διαθήκη, αλλά από την Παλαιά Διαθήκη. Συγκεκριμένα. Πότε γινόταν η περιτομή την Παλαιά Διαθήκη, ποια ημέρα, την 8η ημέρα. Αυτή η 8η ημέρα συμβολίζει τον 8ο αιώνα στον οποίο βρισκόμεθα, που θα γίνει η περιτομή της αμαρτίας, που υπάρχει τώρα λόγω της αποστασίας, όπως γινόταν τότε η περιτομή στο όργανο εκ του οποίου προήρθε η αμαρτία στον κόσμο. Άρα ζούμε στον 8ο αιώνα και ζούμε στον αιώνα της Δευτέρας Τρισενδόξου Παρουσίας του Αναστάντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πέραν τώρα της Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε και το όνομα του Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου, το οποίο εδώ διάνοθεν, το οποίο συμβολίζει και αυτό ότι τώρα θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Με ποιον τρόπο? Κάθε γράμμα από τη λέξη Ιωάννης κρύβει και ένα μυστήριο. Παραδείγματος χάρη, Ιωάννης, το Ιώτα. Το Ιώτα, τι αριθμό συμβολίζει? Το 10. Αυτό σημαίνει ότι ο Τίμιος Ιωάννης ο Πρόδρομος θα είναι αρχηγός του 10ου αγγελικού τάγματος του εκπεσόντος κατηραμένου ασφόρου. Γι' αυτό είναι ο μόνος Άγιος φτερωτός στην Εκκλησία. Είναι ο μόνος Άγιος που έχει φτερά. Θα αντικαταστήσει τον συχαμένο και κατεραμένο ασφόρο, αρχηγός του 10ου αγγελικού τάγματος. Το δεύτερο γράμμα Ιωάννης είναι ω, δεν είναι όμικρο. Το ω είναι δύο μικρά όμικρο ενωμένα. Τι συμβολίζει το ω? Συμβολίζει τις δύο τέλειες φύσεις του Παντοκράτορας Ιησού Χριστού που είναι ενωμένες όπως είναι τα δύο όμικρον στο μέγα. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Παρακάτω, αν. Το αν εννοεί Ανάσταση και γράφεται με δύο νι. Το δεύτερο νι, Ανάσταση νεκρών. Τώρα, Ανάσταση νεκρών. Το άλλο γράμμα είναι Ήτα. Λέει, πότε θα γίνει Ανάσταση των νεκρών? Το Ήτα. Το Ήτα τι σημαίνει? 8. Τον 8ο αιώνα στον οποίο βρισκόμεθα.
και το σίγμα είναι 200. Δηλαδή συμβολίζει αυτό το υπερτέλειον. Όχι μόνο το τέλειο που είναι το 100, το υπερτέλειον. Επομένως, μέχρι τώρα, από την Παλαιά Διαθήκη, με την περιτομή που είπαμε και με το όνομα Ιωάννης, προκύπτει ότι ζούμε τώρα στα χρόνια της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Ερχόμεθα τώρα στην Καινή Διαθήκη. Πότε εμφανίστηκε για δεύτερη φορά ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του? Την Κυριακή του Θωμά. Ποια ημέρα είναι η Κυριακή του Θωμά μετά την Ανάσταση? Η 8η. Αυτό συμβολίζει ότι τον 8ο αιώνα στον οποίο βρισκόμεθα θα γίνει η Δευτέρα Τρισέμπτωξη παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία θα γίνει καθόν τρόπον ανελήφθη ο Κύριος. Αν ακούσετε άνθρωπο και λέει «Να, εδώ είναι ο Χριστός, εκεί ήρθε, εκεί είπε» κτλ., να ξέρετε αυτός είναι αντίχριστος. Ο Χριστός θα έρθει σαν με τη δόξα, καθόν τρόπον ανελήφθη, κατευθείαν για να κάνει την κρίση. Δεν θα έρθει πάλι να διδάξει. Γι' αυτό είπε ότι εγώ ήρθε εξ ονόματος του πατρός μου και δεν πιστεύετε. Όταν όμως έρθει άλλος, είναι ο αντίχριστος, εκείνος που θα επιδιώκει τη δόξα του ειδικού του ονόματος, ενώ εγώ επιδιώκω τη δόξα του πατρός μου, του έμπτους ουρανής, αυτόν θα τον πιστέψετε. Ναι. Βλέπουμε τώρα λόγω της κορυφαίας αποστασίας, άρχισε η μεγάλη αποστασία, άρχισε από το 1923, που έγινε η ανταρσία με το ερτολόγιο. Κατήργησαν το πάτριο, το πατροπαράδοτο των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, το ερτολόγιο, και φύρμασαν το παπικό για λόγους του Μαμανά, για να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Ποιοι να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι? Υποτίθεται οι ποιμένες του Χριστού. Μα ο μισθωτός ποιμήν, ούκες τι ποιμήν. Του λέει καθαρά το Ευαγγέλιο. Ο μισθωτός ο ποιμένας δεν είναι ποιμένος. Αυτή είναι δημόσιοι υπάλληλοι με το νέο ερτολόγιο. Άρχισε η αποστασία. Λοιπόν, τώρα κορυφώθηκε. Ναι. Άρχισε η κορύφωση από τον ΆΜΚΑ. Ο Λαοπλάνος είπε στον κόσμο ότι ΆΜΚΑ δεν είναι τίποτα, είναι ένας αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Ποια κοινωνική ασφάλιση? Είναι το πρώτο ψέμα. Η ασφάλιση στον πιστό γίνεται με τον Χριστό, με την Αγία Τριάδα, με τη Θεοτόκη κτλ. Έχουμε ασφάλεια τους Αγίους, έχουμε να μας ασφαλίσει ο Αντίχριστος. Και πέραν τούτου υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ψέμα που λένε ότι είναι αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ενώ είναι αριθμός μητρώου κοσμοκρατορίας Αντιχρίστου. Γράφεται στην κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου και ξεγράφεται από το βιβλίο της αιωνίου ζωής το όνομα αυτού που παίρνει το ΆΜΚΑ. Γιατί με το Άγιο Βάπτισμα, όταν γίνεται το Άγιο Βάπτισμα, γιατί άλλο το ράντισμα, άλλο το βάπτισμα, είναι άλλο θέμα αυτό, όταν γίνεται το Άγιο Βάπτισμα, δίνεται ένα όνομα. Αυτό το όνομα γράφεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Με τον ΆΜΚΑ όμως ξεγράφεται αυτό το όνομα. Ας είναι βαπτισμένος και κανονικά. Και γίνεται νούμερο. Γίνεται αριθμός. Όταν κανείς γίνει νούμερο, τότε θεωρείται ότι είναι αβάπτιστος. Ακόμη και να ήταν βαπτισμένος, πολύ δε περισσότερο αν ήταν ραντισμένος. Άλλο θέμα. Λοιπόν, γίνεται αβάπτιστος. Πώς λοιπόν ο αβάπτιστος να μπορεί να προσέρχει στα μυστήρια? Δεν μπορεί να προσέρχει στα μυστήρια. Δεν υπάρχουν μυστήρια για τους αβάπτιστους. Το πρώτο μυστήριο για να εισέρθει κανείς στην Εκκλησία του Χριστού είναι το Άγιο Βάπτισμα. Δεν είναι το πρώτο μυστήριο η Θεία Κοινωνία που λέμε, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορεί να κάνεις Θεία Κοινωνία άμα δεν έχεις βάπτισμα. Ούτε άλλο μυστήριο. Επομένως, ο διάβολος ο καταραμένος κατόρθωσε να κάνει την κορυφαία αποστασία ξεβαπτίζοντας ακόμη και εκείνους που είναι κανονικά βαπτισμένοι. Πολύ δε περισσότερο εκείνους που είναι ραντισμένοι. Άλλο κύριο. Λοιπόν, ζούμε λοιπόν στα έσχατα χρόνια και τώρα κορυφώθηκε η αποστασία με το βιολογικό όπλο των σκοτεινών δυνάμεων του κορονοϊού. Δεν πρόκειται περί κορονοϊού. Δεν υπάρχει ιός. Είναι ένα βακτήριο το οποίο, ας πούμε, το ονομάζουν ιό για να λένε ότι να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και κοροϊδεύουν τον κόσμο λέγοντας ότι θα κάνουν εμβόλιο και το εμβόλιο αυτό θα το σώσει. Το εμβόλιο αυτό
έπρεπε να λέγεται αυτοκτονία. Είναι εμβόλιο αυτοκτονίας. Αυτός που κάνει το εμβόλιο αυτοκτονεί στην ψυχή του. Σκοτώνει την ψυχή του. Και είναι, εφαρμόζεται εδώ αυτό που είπε ο νηφίος μας Ιησούς Χριστός. Αυτοί που κάνουν το εμβόλιο είναι, είναι νεκρές ψυχές μέσα σε ζωντανές σάρκες. Γι' αυτό είπε ο Χριστός σε εκείνο που έλεγε να θάψει πρώτα τον πατέρα του και μετά να τον ακολουθήσει, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς. Και δεν προκολούθημε. Δεν τον άκουσε, έχασε την αποστολική. Θα γινόταν και εκείνος Απόστολος. Δεν τον άκουσε. Είπε να θάψουν πρώτα τον πατέρα μου, μετά έμπλεξε με τα κληρονομικά, με τα αυτά και τα λοιπά, πάει περίπατο. Δε, λοιπόν, και εδώ να προσέξουμε, η πρώτη μαθητή του Κυρίου, παρά το γεγονός ότι με την ευλογία του Κυρίου ήταν γεμάτη η βάρκα της με ψάρια, που όλη τη νύχτα δεν έπιασε ψάρια, μόλις κάνουν υπακοή και πηγαίνετε σε εκείνο το μέρος να πιάσετε ψάρια, αυτοί σαν ψαράδες έμπειροι λέγανε τώρα τι μας λέει αυτός αφού εκεί δεν έχει ψάρια. Όμως η υπακοή ευλογήθηκε με τον Θεό και γέμισε η βάρκα του τόσα πολλά ψάρια που κόντευε να βουλιάξει, δεν μπορούσε να τα βγάλουν. Λοιπόν, να τι κάνει η υπακοή. Λοιπόν, και τι γίνεται. Ενώ ήταν γεμάτη η βάρκα με ψάρια, ο Χριστός τους λέει ακολουθήστε με. Είχαν κοντά τους και το γέρο του πατέρα, τον Ζεβεδαίο. Δεν είπαν όμως αυτοί, ναι κύριε να σε ακολουθήσουμε, αλλά κάτσε λίγο, δώσ' μας λίγο χρόνο να πουλήσουμε τα ψάρια που είναι πολλά, να πάρουμε κανένα φράγκο, να πουλήσουμε την βάρκα, να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε με τον πατέρα μας, τον γέρο, πού να τον παρατήσουμε. Ακολούθησε τον Χριστό. Έγιναν ένδοξη και πανέμοι Απόστολοι. Και ο Θεός φρόντισε για τον πατέρα του στο Ζεβεδαίο. Δηλαδή, το Ιερό Ευαγγέλιο μας το έδωσε ο Θεός για να, σαν καθρέφτη της ψυχής μας. Εκεί πρέπει να καθαρτίζουμε την ψυχή μας, να δούμε τι ψυχή είναι. Τηρούμε το Ιερό Ευαγγέλιο, διότι όλοι θα κρυφθούμε βάσει του Ιερού Ευαγγελίου. Και όλοι θα κρυφθούμε έχοντας, ο Χριστός θα κρίνει όλους τους ανθρώπους με πρότυπο το δικό του. Θα πει εγώ, έχει ένα άνθρωπος για σας. Και σήμερα λέμε μερικές φορές, όχι μωρέ να θέλω, αλλά δεν έχω έναν άνθρωπο. Δεν έχω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Τι δεν έχεις άνθρωπο. Ο Χριστός σου λέει, εγώ για σένα έγινα άνθρωπος και εσύ λες δεν έχω άνθρωπο. Για σένα δεν έγινε άνθρωπος. Και είμαι που κοντά σου πάντα, αρκεί να με επικαλεστείς. Πώς λες δεν έχω κανέναν άνθρωπο. Θέλει μεγάλη προσοχή παιδιά μου και αδέρφια μου, διότι ζούμε σε έσχατα χρόνια και όπως γνωρίζουμε, δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα ένας άνθρωπος αν κληρονομήσει όλη τη γη, όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του. Τι θα δώσει αντάλλαγμα. Όλη η γη είναι ύλη. Είναι υλικό πράγμα. Η ψυχή είναι άειλη, αναθάνατη. Δεν αγοράζεται ποτέ με υλικά πράγματα ένα άειλο πράγμα. Και αυτά που λένε μερικοί, ότι να θέλω, αλλά να τι να κάνω, έχω γυναίκα, έχω παιδιά, έχω τούτο, έχω αγκόνια, έχω κτλ. Αυτά. Στη γλώσσα του Ιερού Ευαγγελίου λέγονται προφάσεις εν αμαρτίες. Είναι ψεύτικες δικαιολογίες μπροστά στον Χριστό. Είδατε ο Τελώνης, ο Ματθαίος, τα άφησε όλα εκεί πέρα και ακολούθησε τον Χριστό. Ένας άλλος που τον κάλεσε ο Χριστός για μαθητή, λέει ναι κύριε να σε ακολουθήσω, αλλά λέει δώσ' μια προθεσμία να πάω λέει, να χαιρετήσω τους δικούς μου, να τα αδέρφια μου, τους συγγενείς κτλ. Να πω άντε γεια σας, εγώ φεύγω κτλ. Τι είπε ο Χριστός, πήγαινε, είπε, κανένας γεωργός όταν οργώνει το χωράφι του όπως ξέρουμε τα ενία παλιά δεν γυρίζει το κεφάλι πίσω. Σήμερα θα λέγαμε στη γλώσσα τη σημερινή ότι κανένας οδηγός αυτοκινήτου δεν οδηγεί το αυτοκίνητο γυρίζοντας το κεφάλι πίσω. Εδώ κοιτάει μπροστά και πάλι γίνονται όσα ατυχήματα. Πόσο μάλλον άμα γυρίζει το κεφάλι πίσω. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον Χριστό μη γυρίζοντας το κεφάλι πίσω όπως έκανε ο Λότ και όχι όπως έκανε η γυναίκα του Λότ που γύρισε το κεφάλι πίσω και έγινε στη λιάλα τους. Ο νοό νοήτο και έχω όταν ακούει να ακούει το. Προτίμησα να σας πω αυτά τα πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη, από το όνομα του Ιωάννου του Προδρόμου και βαπτιστού του Κυρίου μας
από την Κυριακή του Θωμά και τα λοιπά, για να φανεί τη σπάση ότι είναι παγίδα του εχθρού που προσπαθεί να πλανήσει, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Ότι να, έρχονται χρυσά κουτάλια. Δεν είναι τίποτα αυτά, όλα θα περάσουν. Θα γίνει ένας πόλεμος και όλα θα ξεχαστούν. Ο πόλεμος είναι το χειρότερο παιδαγωγικό και μέσον. Ο πόλεμος θα επιταχύνει την έλευση του Αντιχρίστου. Γιατί ο Αντιχρίστος θα έρθει σαν ειρηνοποιός. Τι, άμα υπάρχει ειρήνη, πώς θα πει ειρήνη? Θα πει ο Αντιχρίστος ειρήνη. Γιατί να πολεμάει ένα κράτος εναντίον άλλου κράτους? Γιατί όλη η γη να γίνει ένα κράτος, να μην έχουμε πόλεμο κράτος εναντίον κράτος, έθνος εναντίον έθνος. Γιατί να έχουμε πολλές θρησκείες και να πολεμάει μία θρησκεία εναντίον την άλλη? Όλη η γη μία θρησκεία, για να μην έχουμε πόλεμο θρησκειών. Και ο κόσμος, μετά από τον πόλεμο που θα γίνει, θα γίνει τέτοιο μαχαιριό και τέτοια θλίψη ή αουδεπόποτε γεγονό από καταγωγής κόσμου, και ο κόσμος που είναι, θα είναι χαραγμένος και τα λοιπά, θα φωνάζει ζήτω, ζήτω. Εσένα θέλουμε. Ποιον? Τον Αντίχριστο. Γι' αυτό, παιδιά μου, αδέρφια μου και φίλοι μου, να έχουμε αγάπη στον Χριστό και να ξέρουμε ότι η αγάπη προς τον Χριστό δεν μετρέται με το μέτρο, ούτε με τον πύχη, ούτε με τον όγκο, ούτε με τα λίτρα κτλ. Μετρέται η αγάπη με τη θυσία. Όσο πιο μεγάλη θυσία κάνει ένας άνθρωπος για τον Χριστό, που σταυρώθηκε πρώτος ο μόνος αναμάρτητος για μας, όσο μεγαλύτερη θυσία κάνει, τόσο μεγαλύτερο μισθό θα έχει στον ουρανό, στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος σταυρώθηκε για μας, ο μόνος αναμάρτητος, έγινε άνθρωπος, ταπεινώθηκε, έγινε άνθρωπος, χλεβάστηκε από τους ανθρώπους, τα γνωρίζουμε αυτά, να μην μακρηγορώ, σταυρώθηκε για μας, για να σταυρώσει το διάβολο. Και ό,τι κατήρθε προς τον θάνατον η ζωή αθάνατος, τότε τον Άδη ενέκλωσε, τη αστραπή της θεότητος. Ό,τι δε και τους τεθνεότας εκ των κατακτονίων ανέστησε, πάση δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον. Ζωοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών δόξαση. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας και τη συντισμήμαση ζωήν χαρισάμενος. Ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το φως των αληθινών, το μεταμορφωθέν εν το όρι θαβόρ, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το φως του προσώπου σε εφημάς αμαρτωλούς, ή να είναι αυτό ψώμεθα πρόσθετο φως. Κατεύθυνον, Κύριε, τα διαβήματα ημών προς εργασίας των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους, υπερευλογημένης και υπερδοδοξασμένης η Μητρός, υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας της Αϊπαρθένου, και πάντως των Αγίων, των Αγγέλων και των Αχράντων Επιρανίων Δυνάμεων. Συγχώρεσε τις αμαρτίες ημών και σώσεν εμάς, Κύριε, δωρεάν, διότι είμεθα ανάξιοι. Και γνωρίζουμε ότι άνευ σου ου δυνάμεθα ποιήν ουδέν. Χριστός Ανέστη. Μαγιστός Ανέστη. Κράθη και σκυλεύθη. Ο Θεός με θυμών και ουδείς καθημών. Ευχαριστώ, αδέρφη μου, που καταδεχτήκατε και ακούσατε την αμαρτωλότητά μου. Παρακαλέστε το Θεό να μου δώσει και εμένα τον αμαρτωλό έλεος και να μας αξιώσει όλους να λέμε «Ζω δε μικέτη εγώ, αλλά ζει εν εμή ο Χριστός». Και ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός, να έρθει να σκηνώσει μέσα στις ψυχές μας και να μας σώσει δωρεάν. Ελέω Θεού. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.